Γεια σας. Στο σημερινό μάθημα θα εξετάσουμε ακόμα ένα θεωρητικό θέμα της λογοτεχνίας, το οποίο υποδιαιρείται σε μικρότερα κομμάτια, όπως συμβαίνει συνήθως. Το κεντρικό μας θέμα θα είναι ο αφηγητής και τα είδη του. Πριν από αυτό όμως, θα γνωρίσουμε τις έννοιες εστίαση και οπτική γωνία. Σύντομα μπορούμε να πούμε ότι η εστίαση έχει να κάνει με το πού επικεντρώνεται η αφήγηση, ενώ η οπτική γωνία, όπως λέει και το όνομά της, είναι η θέαση από την οποία ο αφηγητής μας παρουσιάζει την ιστορία του. Παρατηρεί την ιστορία και την μεταφέρει σε εμάς τους αναγνώστες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την εστίαση. Η εστίαση, όπως λέει η θεωρία, αναφέρεται στη σχέση του αφηγητή με τα υπόλοιπα πρόσωπα της ιστορίας, τη γνώση του για την υπόθεση. Και έχουμε τρεις μορφές εστίασης. Την μηδενική, την εσωτερική και την εξωτερική. Οι πιο συνηθισμένες δύο περιπτώσεις είναι η μηδενική και η εσωτερική εστίαση. Θα ξεκινήσω από αυτήν. Η εσωτερική εστίαση είναι η περίπτωση κατά την οποία ο αφηγητής μας γνωρίζει όσα γνωρίζουν και τα πρόσωπα της ιστορίας στην οποία αφηγείται. Συχνά ο αφηγητής είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα, συμμετέχει δηλαδή σε αυτήν την ιστορία, είτε πρωταγωνιστικά, είτε ως δευτερεύον πρόσωπα, είτε πρόσωπο συχνό, είτε ως παρατηρητής της ιστορίας που μας μεταφέρει. Η μηδενική εστίαση από την άλλη, εμφανίζεται όταν ο αφηγητής μας είναι πάντοτε σε τρίτο πρόσωπο, δεν συμμετέχει στην ιστορία την οποία αφηγείται και στην περίπτωση της μηδενικής εστίασης είναι η γνώση του αφηγητή τέτοια ώστε να θεωρείται παντογνώστης. Μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει τώρα στην ιστορία του, τι συνέβαινε στο παρελθόν, τι θα συμβεί στο μέλλον, ενδεχομένως τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό των ηρώων του. Τι σκέφτονται, τι σκέφτηκαν και τι θα σκεφτούν στο μέλλον. Όπως γράφεται σε κάποια από τα θεωρητικά εγχειρίδια της λογοτεχνίας, είναι ένας μικρός θεός ο αφηγητής μας σε αυτή την περίπτωση, ο παντογνώστης αφηγητής, και γνωρίζει τα πάντα για την αφήγησή του. Φυσικά δεν μας τα σερβίρει σε τυχαία σειρά, αλλά όπως κρίνει καλύτερα ότι θα κεντρήσει το ενδιαφέρον μας. Η λιγότερο συχνή περίπτωση εστίασης είναι η εξωτερική. Ο αφηγητής γνωρίζει λιγότερα από τα πρόσωπά του, εμφανίζεται σε ιστορίες μυστηρίου, εκεί που ο αφηγητής μας ανακαλύπτει την ιστορία μαζί με εμάς, λίγο-λίγο. Έχει αρκετά σημαντικό επίπεδο άγνοιας, όπως και εμείς, και μαθαίνει μαζί μας. Στην περίπτωση εδώ που βλέπετε, προσπαθώ με αυτό το παράδειγμα να διακρίνω την εστίαση την εσωτερική από τη μια και τη μηδενική από την άλλη. Η εσωτερική, όπως βλέπετε στο παράδειγμα ακριβώς εδώ, είναι η ιστορία αυτή, με λίγα λόγια φυγούμε, ο μαθητής ήταν διαρκώς ανήσυχος κατά τη διάρκεια του μαθήματος και παρά τις υποδείξεις μου να συγκεντρωθεί και να ηρεμήσει, συνέχισε να κάνει φασαρία. Έτσι, αναγκάστηκα να τον αποβάλω. Ο αφηγητής, βλέπετε, σε πρώτο πρόσωπο, αναγκάστηκα να τον αποβάλω, υποδείξεις μου, αφηγείται μια ιστορία, γνωρίζει για αυτήν ότι γνωρίζουν και τα πρόσωπα που συμμετέχουν. Το άλλο πρόσωπο που συμμετέχει είναι ένας μαθητής, υπονοείται ότι υπάρχουν και άλλοι μαθητές στο χώρο, αν και δεν συμμετέχουν στη δράση. Και ό,τι αντιλαμβάνεται ο αφηγητής μας σε πρώτο πρόσωπο, στο εγώ, τα ίδια γνωρίζουν και τα υπόλοιπα πρόσωπα που παρίστανται. Στην διπλανή περίπτωση, η ίδια ιστορία είναι αφηγημένη με διαφορετικό τρόπο. Σε τρίτο πρόσωπο και με εστίαση μηδενική, ο αφηγητής μας γίνεται παντογνώστης. Θα δείτε σε ποιο σημείο φαίνεται αυτό. Ο καθηγητής τον έβλεπε κατά τη διάρκεια του μαθήματος να μιλάει συνεχώς με τους συμμαθητές του. Του έκανε συστάσεις να συγκεντρωθεί στο μάθημα, αλλά αυτός δεν υπάκουσε, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο κέρδιζε τη συμπάθεια των συμμαθητών του. Τελικά ο καθηγητής αναγκάστηκε να τον αποβάλει προς παραδειγματισμό των άλλων. Ακριβώς στο σημείο αυτό, ο αφηγητής μας
μπαίνει μέσα στο μυαλό ενός από τα πρόσωπά του. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι μέσα στο μυαλό ενός από τους ήρωές του συμβαίνει κάτι, υπάρχει μια σκέψη και τη σκέψη αυτή ο αφηγητής τη γνωρίζει. Όταν ο αφηγητής μας, είπαμε, γνωρίζει ακόμα και τις σκέψεις των ηρώων του, τότε πρόκειται για παντογνώστη αφηγητή και για μηδενική εστίαση. Νομίζω ότι έγινε σαφές, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Συγγενές θεωρητικό αντικείμενο είναι η οπτική γωνία. Η οπτική γωνία αναφέρεται στην προοπτική. Από ποια σκοπιά, από ποιο σημείο βλέπει ο αφηγητής μας τα πράγματα. Τι σχέση έχει με την υπόθεση. Και εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Είναι η εσωτερική οπτική γωνία. Στην περίπτωση αυτή ο βασικός ήρωας ή τέλος πάντων κάποιος ήρωας της ιστορίας σε πρώτο πρόσωπο μας αφηγείται. Ενώ εξωτερική γωνία έχουμε όταν ο οπτική γωνία, έχουμε όταν ο αφηγητής μας αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο. Νομίζω είναι πιο απλό και πιο κατανοητό. Και πάμε τώρα στα είδη του αφηγητή. Εδώ που βρίσκεται ο κύριος όγκος και τα σημαντικότερα σημεία του σημερινού μας μαθήματος. Τα διακρίνουμε, τα είδη του αφηγητή, με βάση δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι η συμμετοχή του ή όχι στην ιστορία και το δεύτερο κριτήριο το αφηγηματικό επίπεδο. Ας δούμε τι σημαίνουν αυτά. Αναλόγως με το αν συμμετέχει ή όχι στην ιστορία, ο αφηγητής μας μπορεί να χαρακτηριστεί ομοδιηγητικός ή ετεροδιηγητικός. Πολύ απλά αυτά σημαίνουν συμμετέχει στην ιστορία που αφηγείται, οπότε είναι ομοδιηγητικός, ή δεν συμμετέχει στην ιστορία που αφηγείται, την αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο, οπότε είναι ετεροδιηγητικός. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε και με την οπτική γωνία που διδάξαμε ακριβώς στην προηγούμενη καρτέλα. Ο ομοδιηγητικός αφηγητής μπορεί να είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της ιστορίας του, οπότε τον λέμε και αυτοδιηγητικό, ή μπορεί να είναι απλά ένας αυτόπτης μάρτυρας, παρατηρητής, ένας δευτερεύον συμμέτοχος στην δράση της ιστορίας μας. Ο ετεροδιηγητικός, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία συμμετοχή στην ιστορία. Η αφήγηση γίνεται σε τρίτο πρόσωπο. Τώρα, με βάση το επίπεδο αφήγησης. Ο αφηγητής μας διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες. Όμως οι δύο πρώτες είναι που κυρίως μας ενδιαφέρουν. Ο εξοδιηγητικός και ο ενδοδιηγητικός αφηγητής. Ο μεταδιηγητικός είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση που μάλλον δεν θα χρειαστεί πρακτικά στους μαθητές σε επίπεδο εξετάσεων. Δεν το αποκλείουμε και τέλος θα αναφέρουμε το περιεχόμενο του μεταδιηγητικού αφηγητή σε λίγο. Πάμε όμως στα σημαντικά πρώτα. Εξοδιηγητικός αφηγητής είναι ο αφηγητής που αισθανόμαστε ότι απευθύνεται σε εμάς τον αναγνώστη. Εδώ διαβάζουμε μια ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο υπότης, η πριγκίπισσα, αισθανόμαστε ότι κάποιος μας μιλάει απευθείας σε εμάς τον αναγνώστη. Αυτός ο αφηγητής που μεταφέρει στον αναγνώστη την κύρια ιστορία είναι ο εξοδιηγητικός αφηγητής. Μιλάει κατευθείαν στην καρδιά ημών των αναγνωστών. Ο ενδοδιηγητικός αφηγητής πάλι εμφανίζεται στην περίπτωση που έχουμε αναφέρει σε άλλο μάθημα, την περίπτωση που έχουμε ονομάσει εγκυβωτισμένη αφήγηση ή αλλιώς μεταφήγηση. Όταν λοιπόν ένα από τα πρόσωπα της κύριας ιστορίας βρίσκεται σε διάλογο με ένα άλλο πρόσωπο και του διηγείται μια άλλη ιστοριούλα, μια μικρή παράλληλη ιστοριούλα, τότε αυτό το πρόσωπο ονομάζεται ενδοδιηγητικός αφηγητής. Είναι πρόσωπο της ιστορίας μας και απευθύνεται όχι απευθείας σε εμάς τον αναγνώστη, ένα πλεονασμό εκεί, απευθύνεται απευθείας, δεν πειράζει. Δεν απευθύνεται λοιπόν στον αναγνώστη, μιλά και διηγείται μια ιστορία σε ένα άλλο από τα πρόσωπα της ιστορίας. Τότε έχουμε ενδοδιηγητικό αφηγητή. Είναι η περίπτωση που θυμίζω ξανά σε προηγούμενη παράδοση είχαμε ονομάσει εγκυβωτισμός και ως παράδειγμα είχαμε φέρει τις χίλιες και μία νύχτες την πριγκίπισσα Σεχεραζάτ που διηγείται παραμυθάκια στον πρίγκιπα. Εμείς διαβάζουμε την ιστορία της Σεχεραζάτ με τον πρίγκιπα και η πριγκίπισσα Σεχεραζάτ λέει ιστορίες στον πρίγκιπά της. Ο εξοδιηγητικός αφηγητής απευθύνεται στον αναγνώστη
αισθανόμαστε ότι μας μιλάει κατευθείαν σε εμάς, ο ενδοδιηγητικός απευθύνεται σε κάποιο από τα πρόσωπα που ζουν μέσα στο βιβλίο που διαβάζουμε. Τώρα, ο μεταδιηγητικός αφηγητής είναι σε ένα τρίτο, ακόμη βαθύτερο επίπεδο της ιστορίας μας. Όταν δηλαδή μέσα στην εγκυβωτισμένη αφήγηση υπάρχει μια τρίτη ιστορία κλεισμένη μέσα στην ήδη εγκυβωτισμένη ιστοριούλα, τότε έχουμε μεταδιηγητικό αφηγητή. Άρα, όταν διαβάζω ένα βιβλίο για τη Σεχραζάτα, η Σεχραζάτα αφηγείται ένα παραμύθι στον πρίγκιπα και μέσα σε αυτό το παραμύθι ο Αλαντίν αφηγείται ένα παραμύθι σε έναν άλλο ήρωα της ιστορίας του, τότε έχουμε τον μεταδιηγητικό αφηγητή. Είναι ένα πολύπλοκο μάλλον σύστημα που η μία ιστορία ζει μέσα στην άλλη. Αρκετά σπάνια περίπτωση και απίθανο να τη συναντήσουν μαθητές σε επίπεδο εξετάσεων ή ακόμα και ενός απλού διαγωνίσματος λογοτεχνίας. Και τέλος, ο ενδοδιηγητικός ομοδιηγητικός αφηγητής, δηλαδή ένα πρόσωπο που ζει μέσα στην κύρια ιστορία και αφηγείται μια δεύτερη ιστορία σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Είναι η περίπτωση του Οδυσσέα, ο οποίος αφηγείται στους Φέακες τις περιπέτειές του σε πρώτο πρόσωπο. Όταν μας λέει ότι πήγα, έκανα, έζησα, πάλεψα, αγωνίστηκα, επιβίωσα, όλα αυτά τα πραγματάκια. Παρένθεση, όλα αυτά που λέμε σήμερα σχετίζονται με την πεζογραφία. Η αναφορά εδώ στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια όμως είναι αποδεκτή, καθότι πρόκειται για αμιγώς αφηγηματικά ποίηματα. Είναι ό,τι πιο κοντά σε πεζογραφία υπήρχε στα χρόνια τους, στην εποχή τους. Και άλλη μια αναφορά στον παντογνώστη αφηγητή. Είπαμε ότι ο παντογνώστης αφηγητής εμφανίζεται όταν η εστίαση είναι μηδενική. Είναι ένας μικρός θεός που γνωρίζει τα πάντα για τα πρόσωπά του. Δεν είναι ένα από αυτά. Οπότε η αφήγηση είναι πάντα σε τρίτο πρόσωπο. Φυσικά μπορεί να γνωρίζει το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον και το ποιόν όλων των προσώπων του. Τώρα, μερικά δείγματα για την διάκριση ετεροδιηγητικού, ομοδιηγητικού και αυτοδιηγητικού αφηγητή. Δεν θα διαβάσω τα παραδείγματα. Μπορείτε να παγώσετε εδώ την εικόνα για να τα δείτε λίγο πιο προσεκτικά. Εν συντομία σας λέω ότι στην πρώτη είναι η ίδια ιστορία σπασμένη σε κομμάτια και στο κάθε κομμάτι αλλάζει ο αφηγητής για να διακρίνεται τα είδη του. Στην πρώτη περίπτωση ο ετεροδιηγητικός αφηγητής δεν συμμετέχει, είναι ένα τρίτο πρόσωπο που απλά παρατηρεί την ιστορία από μακριά και μας τη μεταφέρει. Στην δεύτερη περίπτωση στον ομοδιηγητικό, η ιστορία που παρεμπιπτόντως είναι ένας φόνος, στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει συμμετοχή του αφηγητή στην ιστορία, είναι ένα από τα πρόσωπα, αλλά είναι δευτερεύον πρόσωπο. Ο αφηγητής μας αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο στον εαυτό του, συμμετέχει, εμφανίζεται κάπου, αλλά πρωταγωνιστεί ένα άλλο πρόσωπο, συγκεκριμένα το θύμα του φόνου, είναι μια υπόθεση δολοφονίας, ενώ στην τελευταία περίπτωση ο αφηγητής και πρωταγωνιστής μας, άρα αυτοδιηγητικός αφηγητής, είναι ο αστυνομικός που ερευνά τον φόνο και έτσι βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Όπως πάντα, στην περιγραφή θα υπάρχει σχετική θεωρία και σύνδεσμος για την ιστοσελίδα μου με αρκετό υλικό φιλολογικό και όχι μόνο. Γεια σας!